πιάμε με τους Αγίους Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία Αγαπητοί ακροατές χαίρετε το πιο δύσκολο σημείο μιας καθημερινής εκπομπής σαν και τη δική μας είναι να επιδιώξεις να προειδεάσεις τον ακροατή για το θέμα που θα ακούσει. Όταν το θέμα είναι το Αγιολόγιο της ημέρας, επικαλείσαι σε καθημερινή βάση τους Αγίους που εορτάζουν τη συγκεκριμένη ημέρα. Οι Άγιοι σπέβδουν να συνδράμουν και αυτοί με τη δυναμική τους παρουσία και την πρεσβεία τους. Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλος Αλεξανδροπόλος και σήμερα και σήμερα θα είμαστε συντροφιά με τους Αγίους. Τους ακίμητους φύλακες που με πρώτη και βασική τη δύναμη του Θεού θα μας ενισχύσουν και θα προσπαθήσουν και αυτοί όπως και εμείς να ζούμε καθημερινά τις χαρές και τις λύπες και τις δωρεές της παιδαγωγικής αγάπης του Θεού. Ας μην λιποψυχούμε. Ας μην λιποτακτούμε από την εχριστό ζωή και ας μην εξωστρακίζουμε τον εαυτό μας από το σώμα της Εκκλησίας. Γιατί? Μα γιατί άλλο, γιατί το παιδί δεν μπορεί να στερεθεί τη μάνα του. 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές και η Αγία μας Μητέρα Εκκλησία, τιμά και εορτάζει και υμνολογεί τη μνήμη των Αγίων. Ιερομαρτύρων Φωκά, Επισκόπου Συνόπης και Ισαάκ, Επισκόπου Κύπρου τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μαρτίνου, Νικολάου και του Οσίου Κοσμά. Αν προσέξει ο πιστός η ζωή του κάθε Αγίου, είναι αν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς έτσι, ένα τραγούδι νίκης. Νίκης του Χριστού. Νίκης της αισιοδοξία και της παραμυθίας. Νίκης της αληθινής ζωής από την πρόσκαιρη ζωή των παθών και των ειδώνών. Το θαύμα αυτής της νίκης ενδυναμώνει τον άνθρωπο και τον κάνει να πατεί επάνω στη δύναμη του εχθρού και να μην βλάπτεται από αυτή. Όμως ο άνθρωπος θα πρέπει να μην προσβάλλει εντός εισαγωγικών αυτό τη θεϊκή αγάπη και τη στοργή του δημιουργού του. Μια στοργή που ανέβασε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στο μαρτυρικό Γολγοθά. Και σε αυτόν τον τόπο αγκάλιασε ο ίδιος ο Χριστός μας όλη τη δημιουργία του. Ορατή και όρατη. Κτιστή και άκτιστη. Δεν δίστασε ο Θεός Πατέρας, αγαπητοί Ακροατές, να προχωρήσει στην άκρα ταπείνωση του ιού του. Του νυμφίου της Εκκλησίας. Οι άγιοι κάθε εποχής γοητευθήκανε από την προαναφερόμενη ενέργεια και προσδεθήκανε στη θεϊκή αυτή αγάπη. Σημερινός άγιος που θα αναφερθούμε και θα τον κάνουμε κεντρικό πρόσωπο της συντροφιάς μας για σήμερα είναι ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς, επίσκοπος Σινόπης. «Εκ βρέφους του Πνεύματος, σωφθείς δοχείων λαμπρών, θαυμάτων επλούτισσα στην πάρα αυτού πατρίδα του Αγίου Φωκά ήταν η συνόπη του Ευξήνου Πόντου. Οι γονείς του, Πάμφυλος, ναυπηγός στο επάγγελμα και η μητέρα του Μαρία, μεταλαμπάδευσαν στο Φωκά από την παιδική του ηλικία την φλόγα της αγνής πίστης τους και τη θερμή ευσέβειά τους. Ο Φωκάς από μικρό παιδί Εντρυφούσε στην ανάγνωση των γραφών και των πατερικών κειμένων και εκείνο που ιδιαίτερα τον διέκρινε ήταν η θερμή και ειλικρινής αγάπη που είχε προς το Θεό αλλά και προς όλους τους συνανθρώπους του. Διότι ο οδηγός στην αγάπη του αυτή είχε πάντα τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής. Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει ο δε μισόν των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί. Εκείνος δηλαδή που αγαπά τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό φως, ενώ αντίθετα εκείνος που μισεί τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό σκοτάδι. Η ζωή του ήτανε μία πανέμορφη πνευματική ζωή κατά το συναξαριστή του. Με τα χαρίσματα και τις αρετές του αναδείχθηκε επίσκοπος Σινόπης και πρικίστηκε από το Θεό να έχει το χάρισμα της επιτελέσεως θαυμάτων στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Ανέπτυξε έντονη ιεραποστολική δραστηριότητα στην περιοχή της επισκοπής του. Η παραμυθία των φτωχών η πνευματική καθοδήγηση των πιστών και το πανέμορφο παράδειγμα της ζωής του, υπήρξαν γεγονότα που δεν τον άφησαν να περάσει απαρατήρητος σε κάποιους φανατικούς ιδολολάτρες. Πράγματι, ο έπαρχος Αφρικανός διέταξε τη σύλληψή του, τον πίεσε να αρνηθεί το Χριστό, τον πίεσε να αρνηθεί την ιερατική και αρχιερατική του ιδιότητα. Η απάντηση του Αγίου Φωκά ήταν η εξής. Αφού ο Θεός με πρίκησε με αυτές τις αρετές και με αυτές τις δωρεές, πώς γίνεται εγώ να απορρίψω τις δωρεές του ευεργέτη μου. Κάνε ό,τι θέλεις με το σώμα μου. Δεν με ενδιαφέρει. Το σώμα μου είναι δικό σου. Η ψυχή μου όμως είναι του Θεού. Αν μπορείς να σταματήσεις τη φωνή του επισκόπου, σκότωσέ με. Δεν με ενδιαφέρει. Ο επίσκοπος όμως θα υπάρχει γιατί υπάρχει ο Χριστός. Άρα εγώ δεν αποποιούμε το επισκοπικό μου αξίωμα, δεν το καταστρέφω το κρατώ και θα το παραδώσω στα χέρια αυτού που μου το έδωσε, του ίδιου μου του Θεού. Άφρησε ο έπαρχος Αφρικανός όταν άκουσε αυτά τα λόγια του ιερομάρτυρα και έτσι τον έριξαν σε καυτό λουτρό. Αυτό το μαρτύριο έκανε τον Άγιό μας να παραδώσει το πνεύμα του επί των χρόνων του αυτοκράτορας Τραϊανού ενταφιάστηκε στην Αγία Επισκοπή Συνόπης, που τόσο αγάπησε και θυσιάστηκε για αυτήν. Τώρα όσον αφορά τα Ιερά του Λείψανα. Μέρος της Αγίας Κάρας του φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Ξεροφόντος Αγίου Όρους και από τμήματα των Ιερών του Λειψάνων στις Ιερές Μονές Σταυρονική του Αγίου Όρους και Παναγία Σουμελά Βερμίου. Αγαπητοί ακροατές, ένα διάλειμμα σε αυτό το σημείο και σε λίγα λεπτά και πάλι συντροφιά με σας και τους Αγίους μας. πάλι κοντά σας αγαπητοί ακροατές, συντροφιά με τους Αγίους και με εσάς. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Σημερινό θέμα που θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και να βοηθηθούμε από αυτό είναι το θέμα του θαύματος. Όλοι οι Άγιοι της πίστεώς μας έχουν αυτό το χάρισμα της Ιάσεως από το Θεό. Στοιχείο που τους το έδωσε η ακλόνητη πίστη τους στο Χριστό, Επιτρέψτε μου όμως αγαπητοί ακροατές να διευκρινίσω αυτή τη στιγμή ότι ο χριστιανισμός είναι ένα συνεχές θαύμα. Είναι ο χριστιανισμός όμως μια θρησκευτική ιδεολογία. Είναι ένα μάθημα και ένα σύστημα αληθιών που καλείται κανείς να το δεχτεί διανοητικά. Είναι ένα σύστημα ηθικών κανόνων που καλείται κανείς να εφαρμόσει σαν μια θεωρία. Είναι μετάδοση τελικά μιας διδασκαλίας ενός μαθήματος που ξεχωρίζει θεωρητικά την Ορθοδοξία από κάποια άλλη χριστιανική ή μη χριστιανική διδασκαλία. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι ένα άσαρκο κατασκεύασμα. Δεν είναι μία θρησκεία, δηλαδή ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, αλλά αποκάλυψη του Θεού. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Ευαγγελίου, «Και ο λόγος σάρξε γένετο, και εσκήνωσε εν ημίν, και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός». Ο χριστιανισμός όπως μας τον παρουσιάζει ο ιστορικός της Καινής Διαθήκης, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, δεν είναι μία θεωρητική ανάπτυξη κάποιων ιδεών, αλλά ένα συνεχές θαύμα. Η θεραπεία του εννέα η άτεσε Ιησούς ο Χριστός ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Η Ανάσταση της τα βυθά, τα ανάστηθη. Κατά την ακριβή μαρτυρία του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, η θεραπεία του παραλυτικού έγειρε, άρον των γραβατών σου και περιπάτη, όπως και η διδασκαλία του Χριστού ήταν μια διάκοπη μετάδοση ενός τρόπου ζωής, μιας εμπειρίας, έτσι και η ζωή του Χριστιανού που βρίσκεται στο ίδιο μήκο κύματο με αυτή τη διδασκαλία και αυτόν τον τρόπο ζωή είναι ένα διαρκές θαύμα. Γι' αυτό όπω σημειώνει χαρακτηριστικά ο Πατήρ Γεώργιος Μεταλινός διδασκαλία και θαύμα, διδαχή και σημεία, που είναι τα θαύματα συμπορεύονται αχώριστα. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται η υπόσχεση του Χριστού προ του μαθητέ του. Σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει εν το όνοματί μου, δαιμόνια εκβάλωση, γλώσσες λαλίσους οι κενές, όφη σαρούσι, καν θανάσιμον τυπίωσιν ουμή αυτούς βλάψει. Επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλός έξουσιν. Τι είναι όμως τα θαύματα για τα οποία γίνεται πολλής λόγος σήμερα. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Ρώτησα κάποτε έναν ασκητή πριν κάποια χρόνια στην Αγιορείτικη Πολιτεία και μου απάντησε χαρακτηριστικά. «Πάτερ μου, όλη η ζωή μου είναι ένα θαύμα. Θα ήθελα να έχω πολλή ώρα στη διάθεσή μου να σου διηγηθώ αμέτρητα σημεία της παρουσίας του Θεού, της Παναγίας και των Αγίων». Τα θαύματα τα οποία συναντούμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας με τις πρεσβείες των Αγίων δεν είναι μία απλώς ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ενέργεια του Θεού. Όπως ο Θεός δίνει στον κάθε άνθρωπο χαρίσματα ανάλογα με τη δεκτικότητά του και με την κοινωνία που έχει μαζί του, έτσι δίνει και στον Άγιο, το θεούμενο δηλαδή πρόσωπο, το χάρισμα της θαυματουργίας, αφού το πρόσωπο αυτό διαθέτει την καταφύσιν φιλανθρωπία. Δηλαδή, όποιος διαθέτει ανιδιοτελή αγάπη, Όποιος αγαπά το Θεό και συγχρόνως αγαπά και την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος και συμπάσχει για όλη την κτήση, λαμβάνει από το Θεό το χάρισμα των ιαμάτων. Τα θαύματα ακόμη μας υπενθυμίζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας δεν είναι για τους πιστούς, αλλά για τους απίστους, προκειμένου αυτοί να δουν την παρουσία του Θεού, να φωτιστεί ο νους τους, να έρθουν σε μετάνοια και σε αληθινή αυτογνωσία και να δεχτούν να συγκαταλεγούν στο μυστικό σώμα του Χριστού, που είναι η Αγία μας Εκκλησία. Οι πιστοί δεν χρειάζονται τα θαύματα που στη γλώσσα της Εκκλησίας μας ονομάζονται σημεία. Οι πιστοί διαθέτουν την εκθεωρία πίστη που είναι καρπός του φωτισμού του νου και της θέας του Θεού. Οι άπιστοι και οι δύσπιστοι χρειάζονται θαύματα για να μπορέσουν να πιστέψουν. Ο γέροντας Δοσίθεος Κανέλος, καθηγούμενος της ιεράς μονής Τατάρνης, σημειώνει τα εξής χαρακτηριστικά που το ταπεριγράφει η αιρέα στην πόλη και που τόσο γλαφυρά εξιστορεί στο γεμάτο συγκινήσεις βιβλίο του «Θέλω να πιω όλο το βόσπορο». Ένας ήρθεν από το Ερζερούμ, είδε όραμα τον Άγιο Δημήτριο, θα πας του λέει στο τάδε μέρος και θα αλουστείς τρεις φορές το αγίασμά μου και θα θεραπευτείς. Ξεκίνησε λοιπόν από τα βάθη της Μικράς Ασίας. Ήλθε, έπραξε όπως του παρήγγειλε ο Άγιος και έγινε καλά. Ήλθε με πατερίτσες και έφυγε πηδώντας. Άφησε στον Άγιο τα δεκανίκια του. Και συνεχίζει ο γέροντας Δοσίθεος, ο πολίτης ιερέας. «Δεκαπέντε χρόνια παπάς είμαι. Άμα ένα όραμα δεν είδα, αυτή οι λεγάμενοι είναι αλόθρησκη είναι αυτό που λέμε οράματα βλέπουν, όνειρα βλέπουν. Τι πράγματα είναι αυτά. Και το απαντά ο γέροντας Δοσίθεος: Εμείς, Πάτερ μου, βρισκόμαστε μέσα στην αλήθεια. Κολυμπάμε μέσα στο θαύμα της Εκκλησίας. Δεν χρειαζόμαστε οράματα. Άμα ζεις μέσα στο άπλετο φως, τι θα σε ωφελήσει το φως ενός κεριού ή έστω μιας λαμπάδας. Αυτοί ζουν μέσα στα πηχτά σκοτάδια, στο ψηλαφιτό σκότος. Γι' αυτό τους δίδει ο Άγιος Θεός λίγο φως. Ναι, κάποια οράματα, κάποια θαύματα. Αν είναι έτσι, καλά είναι, συμπλήρωσε ο ιερέας. Στο βιβλίο του ακόμη, Ορθόδοξος Πίστης και Ζωή, ο Σεβαστός Γέροντας Δοσίθεος γράφει τα εξή χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει πάντοτε να τα έχουμε υπόψη μας, αν θέλουμε να αντιμετωπίζουμε ορθόδοξα το μεγάλο θέμα των θαυμάτων που και σήμερα γίνονται, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε με τα μάτια μας, λόγω των αμαρτιών μας δηλαδή και της απιστίας μας. Και ατυχώς ή μάλλον δυστυχώς δεν αρκούμεθα εις το παμέγιστο θαύμα της Εκκλησίας, εις το θαύμα της δημιουργίας, εις το θαύμα της μεταβολής του Άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Δεσπότου Χριστού. Επιζητούμε θαυματίδια, την αεξιστόντα γμήν και λησμονούμενα τη επαύριον, εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί με πίστη βαθιά και ακράδαντη, δεν χρειαζόμαστε θαύματα για να πιστεύουμε. Τα σημεία ούτε της πιστής αλλά της απίστης και παχυτέρες. Δηλαδή, μεγάλα θαύματα δεν γίνονται για τους πιστούς αλλά για τους απίστους και τους ανεγκέφαλους, λέει ο, Ιω, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και στο ερώτημα τι νοσένε και εν σημεία ου γίνεται νυν, απαντάω αυτός ιερός πατήρ ούχος πιστής, αλλος απίστης εγίνεται τα σημεία ή να γίνονται πιστοί. Ουχή ατιμάζοντος ημάς Θεού, αλλά τιμώντος εστί το συστήλε της των σών σημείων επίδειξη. Δηλαδή, τα μεγάλα θαύματα δεν γίνονται για τους πιστούς, αλλά για τους απίσους, ώστε να γίνουν και αυτοί πιστοί με τη σειρά τους. Δεν μας υποτιμάμε αυτά ο Θεός, αλλά είναι ίδιον αυτού που μας τιμά να περιορίσει την επίδειξη των μεγάλων θαυμάτων και ταύτα ως απάντησης εις τους επιζητούντας καθημερινώς θαύματα, σημεία και τέρατα. Αγαπητοί όμως ακροατές, τι είναι θαύματα τελικά στις ημέρες μας. Πέρα από τα σημεία, όπως το χάρισμα των ιαμάτων που έχουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, γι' αυτό και τους αποδίδεται το ιδιαίτερο όνομα του θαυματουργού, υπάρχουν μεγαλύτερα χαρίσματα που είναι κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος υπέθερα τούτον και απόκριφα. Για παράδειγμα, το χάρισμα της πετανίας, όταν ένας άνθρωπος εγκαλείται στην ενάρετη ζωή και εγκαταλείπει την αμαρτία και έρχεται στη θεογνωσία. Αυτό μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, είναι μεγαλύτερος από εκείνον που έχει αναστήσει και νεκρούς. Το χάρισμα της αγάπης, την οποία εξυμνεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του «Για τον Απόστολο αυτός που διαθέτει αγάπη ανιδιωτελεί, αυτό το χάρισμα ουδέποτε εκπίπτει». Γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ιδιαίτερα τόνιζαν τόσο τη μετάνοια όσο και την προσφορά της αγάπης. Μέσα στο ίδιο πνεύμα των πατέρων της Εκκλησίας μας κινήθηκε και μία νέα Αγία της Εκκλησίας μας, η οποία βρίσκεται στο Αγιολόγιο εδώ και λίγους μήνες η Αγία Σοφία της Κλισούρας, η οποία τιμάται ιδιαίτερα στη Μητρόπολη Καστορίας και οι πιστοί προστρέχουν στη χάρη της και τη μεσητεία της. Μετά από όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω φαίνεται περίτρανα γιατί σήμερα ενώ υπάρχει η αυθονία του Λόγου του Θεού παρουσία πολλών βιβλίων, εκκλησιαστικών, ραδιοφωνικών σταθμών καλή ώρα σαν και του δικού μας δεν μπορούμε να πείσουμε παρόλες τις προσπάθειές μας σε θέματα πίστεως Όπω και πάλι σημειώνει ο πρωτοπρεσβύτερο Πατήρ Γεώργιος Μεταλινός τον άνθρωπο τη εποχή μα. Διότι μα λείπει ο φωτισμό και η παρουσία του Αγίου Πνεύματο, αυτό δηλαδή που είχαν οι Άγιοι. Προσφέρουμε με ζήλο θεωρητικέ αλήθειε, όχι όμω το ζωντανό Χριστό, τη σαρκωμένη αλήθεια. Γι' αυτό χρειάζεται στη ζωή μα να χρησιμοποιούμε τη ζωή των Αγίων. Να μεταφέρουμε το πνεύμα του, τον τρόπο ζωή, τον δικό του αγιασμό, τη δική του χάρη που πραγματικά θα αλλάξει την πορεία του κάθε ανθρώπου, την πορεία της ζωής μας. Γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα ο άνθρωπος, ο κόσμος, η κοινωνία και ιδιαίτερα εμείς οι νεοέλληνες είναι όχι φιλοσοφική στοχασμή, ούτε οριολογίες και ηθικά κηρύγματα, αλλά τα αποστολικά γεγονότα. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή των Αγίων Αποστόλων, στη ζωή των Αγίων μας. Αυτό χρειαζόμαστε σήμερα αγαπητοί ακροατές. Αυτή τη στιγμή όμως, ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας συντροφιά με τους Αγίους. Τρίτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής «Συντροφιά με τους Αγίους». Μία εκπομπή αφιερωμένη τιμητικά σήμερα στον Άγιο Ιερομάρτυρα Φωκά, τον Θαυματουργό. Επιδιώκουμε να εξηγήσουμε σήμερα 22 Σεπτεμβρίου τι είναι θαύμα και ποια είναι η άποψη της Εκκλησίας σε αυτό το θέμα. Ας επιδιώξουμε όμως αγαπητοί ακροατές μία ορθόδοξη θεολογική προσέγγιση του θαύματος. Πολλοί θεωρούν το θαύμα ως το έκτακτο γεγονός που φέρνει μαζί της η πίστη. Είναι όμως αυτό θαύμα. Ποιος να είναι άραγε ο ορισμός του θαύματος που εκφράζει έγκυρα την ορθόδοξη χριστιανική θεολογία. Στην Καινή Διαθήκη τα θαύματα ονομάζονται σημεία, δηλαδή σημάδια. Σημάδια όμως τίνος. Της μέλουσας βασιλείας του Θεού, η οποία εξαγγέλλεται. Επειδή τα θαύματα είναι σημάδια της βασιλείας, γι' αυτό και η προσοχή μας πρέπει να στραφεί εκεί που δείχνουν. Όταν το δάχτυλο δείχνει το φεγγάρι, είναι ανόητο να κοιτάς το δάχτυλο. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να κάνει το λάθος να θέσει το θαύμα στο επίκεντρο, διότι έτσι δεν οριμάζει πνευματικά. Σε εκείνους που απορούν ή και διαμαρτύρονται γιατί δεν γίνεται και σε αυτούς κάποιο θαύμα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα απαντήσει. Όταν η ανοριμότητα των Ιουδαίων απαιτούσε θαύμα για να πιστέψουν, ο Χριστός τους έδωσε θαύματα. Αν δεν δίνει πολλά θαύματα, είναι σημάδι ότι μας τιμά, διότι δείχνει τη μεγαλύτερη οριμότητα προς την οποία μας καλεί. Ήταν μια ομιλία η οποία υπόθηκε από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο στην Πεντηκοστή. Εάν ο άνθρωπος κάνει μόνο τα θαύματα κριτήριο της αληθείας εύκολα μπορεί να περιπέσει σε πλάνη πνευματική, δηλαδή να εξαπατηθεί από το διάβολο ο οποίος θα του παρουσιάσει γεγονότα και σε άλλες θρησίες ή και τεχνικές. Όμως οι άλλες θρησκείες δεν αποτελούν αποκάλυψη του Θεού και δεν φανερώνουν τη βασιλεία Του. Εάν η σκέψη και η καρδιά του ανθρώπου παραμένουν σε εγρήγορση, τότε τα θαύματα βοηθούν στη διάκριση της διδασκαλίας – και η διδασκαλία στη διάκριση των θαυμάτων. Αυτό δεν συνέβη με τους Φαρισαίους, οι οποίοι είδαν πολλά θαύματα, αλλά η καρδιά τους έμεινε σκληρή, πέτρα. Το θαύμα δεν είναι η αυτόνομη χρήση μιας έκτακτης δύναμης, αλλά η συμμετοχή στις ιδιότητες του Χριστού. Πάντα επιτελούνται στο δικό του όνομα και από ανθρώπους που τον πίστεψαν ώστε άνθρωπο. Στην εκκλησία πίστη σημαίνει πάντοτε την υπαρξιακή εμπιστοσύνη που εκδηλώνεται με την τήρηση των εντολών του, οι οποίες είναι προτάσεις ζωής. Εάν το θαύμα προκαλέσει μετάνοια, τότε εκπληρώνει την αποστολή του. Το αντίθετο είναι να γίνει αυτός σκοπός. Θαύμα χωρίς το ήθος της καινούργιας ζωής που φέρνει ο Χριστός είναι άδειο και μάταιο. Αυτό εκφράζει και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει πως ακόμη και αν είχε τη δυνατότητα να μιλά όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων ή την πίστη εκείνη που μετακινεί βουνά αλλά δεν είχε αγάπη, είναι ένα μηδενικό. Η αγάπη μόνο δίνει υπόσταση στον άνθρωπο. Η αγάπη μόνο θα τον βάλει στη βασιλεία του Θεού. Το θαύμα, ναι, έχει αξία. Έχει αξία μόνο στο βαθμό που φανερώνει την αγάπη του Θεού. Σήμερα η πνευματικότητα έχει αποσυνδεθεί από τη χριστιανική της μήτρα και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα σύνολο εντυπωσιακών ή ψυχολογικών εμπειριών. Στα πλαίσια αυτής της ψεύτικης πνευματικότητας διαστρέφονται οι βασικές αλήθειες του Ευαγγελίου, έτσι ώστε και το θαύμα να ερμηνεύεται συνήθως ως επίτευγμα των κρυμμένων αναξιοποιήτων μέχρι τώρα δυνάμεων του ανθρώπου ή καλύτερα και της φύσης για τους πραγματικά θαυματουργούς, τους Αγίους δηλαδή της Εκκλησίας μας, η έμφαση δεν δίδεται στο επίτευμα, αλλά το όποιο κατόρθωμα έρχεται ως αποτέλεσμα της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος στον μετανοούντα. Δουλειά του πιστού είναι να μετανοεί, δουλειά του Θεού είναι να τον δοξάζει με διάφορα σημεία. Από το σύνολο των Πατέρων και Θεολόγων Αγίων, το θαύμα σχεδόν απαξιώνεται όταν συγκρίνεται με την ύψιστη αρετή, την αγάπη. Η υποδιέστερη θέση του οφείλεται στο γεγονός ότι τα εντυπωσιακά σημεία προορίζονται βασικά για τους απίστους. Ουσιαστικά αποτελούν εισαγωγικά ερεθίσματα για αρχαρίους. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς μοιοπικά προβαίνουμε σε λάθος αξιολόγηση. Καθώς οι άνθρωποι σαν ανώριμα παιδιά επιζητούμε το εντυπωσιακό, το φωτεινό, το λαμπερό, αυτό που κάνει κρότο. Κινδυνεύουμε όμω διαρκώ να επικεντρώνουμε την προσοχή μα στην θαυματουργία και όχι στην αρετή. Το χάρισμα τη θαυματουργία κρίνει ο Θεό πότε θα το δώσει. Μερικέ φορέ δεν έλαβαν χάρισμα αν και είχαν καλό και καθαρό βίο. Για ποιο λόγο όμω. Για να μην εκτραπούν, να μην υπερηφανευτούν, να μην γίνουν ραθυμότεροι, για να μην αλαζονευτούν περισσότερο, διότι αν η ίδια επίγνωση καθαρού βίου μπορεί να οδηγήσει σε έπαρση, πολύ περισσότερο όταν υπάρχει και η χάρη. Για όλα λοιπόν τα παραπάνω, η επιθυμία να επιτελεί κάποιο θαύματα είναι καθαρά εγωιστική και τον θέτει εκτός εκκλησιαστικού φρονήματος. Μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, «Όποιος χωρίς κάποια ανάγκη αποτολμά να ζητά από το Θεό σύμφωνα με την επιθυμία του να γίνονται μέσω αυτού θαύματα και σημεία, αυτός πειράζεται, πλανάται κατά τη διάνοια του και ασθενεί κατά τη συνείδησή του γιατί οι αληθινοί Άγιοι όχι μόνο δεν επιθυμούν τέτοια χαρίσματα, αλλά και αν τους δοθούν τα αποστρέφονται και μπροστά στους ανθρώπους ιδιαιτέρως. Διότι τα θαύματα είναι αποτέλεσμα της δωρεάς του Θεού, ενώ η ενάρετη ζωή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με τη δωρεά του Θεού. Και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας ανακεφαλαιώνει. Τα θαύματα δεν είναι πάντοτε αναγκαία απόδειξη της ενάρετης ζωής. Τα θαύματα δεν υπήρξαν στη ζωή όλων των Αγίων, αλλά ούτε και όσοι θαυματούργησαν υπήρξαν όλοι εργάτες της αρετής. Πολύ μεγάλοι Άγιοι δεν έκαναν θαύματα και σε αυτούς που επικαλούνται το Χριστό δεν είναι τίποτα κατόρθωτο και μόνο για να αποκαλυφθεί ο προσκαλούμενος Κύριος. Από αυτό θα γνωρίζουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας, είπε ο Χριστός ώστε αυτό είναι το μεγαλύτερο από όλα τα σημεία, αφού με αυτό αναγνωρίζεται ο μαθητής. Γιατί και τον Απόστολο Παύλο, γι' αυτό τον θαυμάζουμε, όχι για τους νεκρούς που ανέστησε, ούτε για τους λεπρούς που θεράπευσε, αλλά επειδή έλεγε Ποιο ασθενεί και δεν ασθενώ εγώ, Ποιο σκανδαλίζεται και εγώ δεν καίγομαι». Ο ίδιος είπε ότι τον αναμένει μισθός όχι επειδή έκανε θαύματα, αλλά επειδή με τους ασθενείς έγινε σαν ασθενείς και θα συμπληρώσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός όμω. Αν σου δείξω πώς πολύ ανώτερο από το να ανασταίνεις νεκρούς είναι ένα άλλο χάρισμα και ενώ μπορείς να το λάβεις δεν το λαμβάνεις, τι θα πεις. Και μάλιστα αυτό το χάρισμα είναι δυνατό να το έχει όχι ένας ή δύο, αλλά όλοι οι άνθρωποι. Ξέρω ότι τα χάσατε και έχετε εκπλαγεί αφού μπορεί να έχετε χάρισμα ανώτερο από το να ανασταίνετε νεκρούς, να ανοίγετε μάτια τυφλών και να κάνετε εκείνα που γίνονταν στην εποχή των Αποστόλων και του Χριστού. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το χάρισμα, μπορείτε να το βρείτε. Είναι η αγάπη. Ίσως τα παραπάνω να φαίνονται κάπως απόμακρα σε όποιον επιθυμεί διακαώ ένα θαύμα στη ζωή του. Επειδή για παράδειγμα πονά στην αρρώστια του, τη δική του ενό αγαπημένου του προσώπου. Πολλοί είναι εκείνοι που διαμαρτύρονται λέγοντας «Ας μου γινόταν το θαύμα που ζητούσα, θα μου αποκάλυπτε το Θεό και θα με έφερνε πιο πολύ κοντά του. Ο Οδυσσέας Ελίτης κάπου έγραφε αγαπητοί ακροατές. Κανείς δεν παίρνει τα δωρεάν και εγώ, λέγει ο συγγραφέας, τα πρόθεστα τα ελάχιστα και αυτά που θα έπρεπε να αξιοποιηθούν. Νομίζω πως οι περισσότεροι από εμάς μετά τον αρχικό συγκλονισμό της θαυματουρικής θεραπείας μας θα συνεχίζαμε τη ζωή μας όπως πριν, παραδομένη στις ίδιες προβληματικές μας συνθήκες. Αν δεν μπορούμε να δούμε την αποκάλυψη του Θεού μέσα στον πόνο, ούτε και στην κατάργησή του θα την νιώθαμε. Αν μπορούμε να διακρίνουμε τη φανέρωση του Θεού μέσα στον πόνο, τότε το θαύμα θα γινόταν. Από ολόκληρο το ήθος της ζωής της Εκκλησίας γίνεται φανερό ότι το υψηλότερο επίτευγμα του ανθρώπου είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Αν δεις άνθρωπο που ζει με αγνότητα και ταπεινοφροσύνη, ελεήμονα, πράο και συμπονητικό, που αγαπά το Θεό και τους ανθρώπους, με όλες τις αρετές, τότε είδε όραμα. Τον ίδιο τον αόρατο Θεό αξιώθηκε να δει πάνω στην εικόνα του, μα λέει ο Άγιο Παχώμιο. Στην εποχή μα, αγαπητοί ακροατές, δίθεν χαρισματικοί ηγέτε εξασκούν κάποιε έκτακτε ικανότητε με σκοπό να προσελκύουν τον κόσμο στη δική του σέκτα. Ζούμε σε εποχή εκτεταμένη σύγχυση που εκλαμβάνει το ψέμα ω αλήθεια. Ήδη από τα παλαιά χρόνια οι πατέρες της Εκκλησίας μας είχαν προειδοποιήσει να είμαστε δύσπιστοι όταν ακούμε για θαύματα για να μην πλανηθούμε. Χρειάζεται να γίνονται στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίο να ομολογούν ρητά ώστε άνθρωπο, να παραπέμπουν στη μετάνοια και στην εκκλησία και να αποτελούν πράξεις ταπεινής αγάπης και όχι σε επίδειξης. Παρήγορος και ενισχυτικό ο λόγος είναι και αυτός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Να τι λέει. Γιατί λένε μερικοί δεν γίνονται σήμερα θαύματα. Την απάντησή μου να την ακούσετε με πολύ προσοχή, γιατί το ερώτημα αυτό το ακούω από πολλούς και τακτικά, αδιάκοπα και πάντοτε. Γιατί τότε όσοι ελάμβαναν το βάπτις μάρκησαν και μιλούσαν ξένες γλώσσες και τώρα αυτό δεν γίνεται πια. Γιατί σήμερα ο Θεός πήρε τη χάρη των θαυμάτων. Το κάνει όχι για να μας ατιμάσει αλλά για να μας δώσει πιο πολύ τιμή. Πώς. Πώς. Σας το εξηγώ. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ήσαν πιο σκοτισμένοι από εμά αφού μόλις είχαν ξεφύγει από την ειδωλολατρία. Το μυαλό τους ήταν χοντρό, δεν έκοβε. Ήταν βουτυγμένοι και κολλημένοι στην ύλη. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι υπήρχαν και αγαθά μη υλικά και πνευματικά και φυσικά δεν ήξεραν τίποτα, μα τίποτα για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από τα δώρα του Αγίου Πνεύματος μερικά είναι και αόρατα, και τα δεχόμαστε μόνο με πίστη. Αλλά όμως ενώνονται με την ύλη και γίνονται σημεία που πέφτουν στην αντίληψη των αισθήσεών μας. Αυτά ξυπνούν στους άπιστους στην πίστη. Παραδείγματο χάρη η άφεση των αμαρτιών μας είναι πνευματικό, αόρατο. Με τα μάτια μας δεν το βλέπουμε πώς καθαρίζονται οι αμαρτίες. Καθαρίζεται η ψυχή. Μα η ψυχή είναι και αυτή αόρατη με τα μάτια τα σωματικά Μπορούμε λοιπόν εύκολα να θεραπευθούμε χωρίς να το βλέπουμε. Με τις σκέψεις αυτές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως, ένα διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας συντροφιά με τους Αγίους. Αγία. τους Αγίους και βρισκόμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής 22 Σεπτεμβρίου το θέμα μας αγαπητοί ακροατές είναι το θαύμα και ο λόγος της Εκκλησίας μας μπροστά σε αυτό στο μικρόφωνο πατήρε πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης Αγαπητοί ακροατές από την επίγεια ζωή του Κυρίου εντύπωση προξενούν και παράλληλα μεγάλη συμβολητικότητα προσφέρουν τα θαύματα της Κανά των δαιμονιζομένων, των παραλυτικών, της εγέρσεως των νεκρών, των πέντε άρτων, του περιπάτου επί της θαλάσσης, των λεπρών της ξηρανθής εισηκής. Τα θαύματα άλλωστε ως σημεία όπως είπαμε της θεοφανίας και παντοδυναμίας του Θεού πραγματοποίησε ο Χριστός πάντοτε στο φως της ημέρας, δημοσίως και ενώπιον όλων. Όταν αργότερα οι Απόστολοι εν διωγμό μάλιστα κήρυταν τη θεότητα του Χριστού, ζούσαν ακόμη αρκετοί μάρτυρες των θαυμάτων που ο ίδιος ο Χριστός θέλεσε. Θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε περιληπτικά σε ορισμένα από αυτά και θα εξετάσουμε τη βαθύτερη θεολογική σημασία τους. Η μετατροπή του νερού σε έξοχο κρασί στον γάμο της Σκανά είναι η αρχή των σημείων του Χριστού στην επίγεια ζωή του. Το θαύμα αυτό είναι το δώρο του Χριστού στους νεονύμφους. Όπως το κρασί οφείλεται στο μουστο που βράζει, έτσι και ο Χριστός είναι ο αληθινός μουστος της ζωής και η πραγματική μαγιά του κόσμου. Η ρίζα του θεϊκού αναβρασμού που βαθμιδών μετασκευάζει τα πάντα σε σώμα και αίμα του. Ο Χριστός αφού μετέτρεψε θαυματουργικά το νερό σε κρασί, στη συνέχεια με το σταυρικό του θάνατο μετέτρεψε το κρασί τη ζωή του την ίδια χωρίς την οποία δεν μπορεί να ζήσει ο κόσμος σε αίμα υπέρ της λύτρωσης πάντων. Γι' αυτό και ο γάμος της Κανά προετοιμάζει τη μνήμη των χριστιανών στο να οδηγηθεί στη Θεία Ευχαριστία, την μεταβολή και ανάμνηση συνάμα του ψωμιού και του κρασιού, βασικών συστατικών της ζωής, σε σώμα και αίμα του δεσπότου της κτήσεως. Εκτός αυτού η παρουσία του Χριστού στο γάμο σημαίνει ότι μόνο αν το κάθε ζευγάρι ενωθεί με τον ένα και μοναδικά ανεκτήμητο νυμφίο της Εκκλησίας, τότε και μόνο τότε η ένωση αυτή θα οδηγήσει τις νέες οικογένειες στον αγιασμό και τη σωτηρία που είναι ο σκοπός του γάμου και ο σκοπός της ζωής μας. Είναι αλήθεια ότι ο διάβολος πολεμά τα πλάσματα του Θεού με νύχια και με δόντια. Με τη δευτέρα παρουσία του Χριστό θα καταστρέψει παντελώς το έργο του σατανά. Οι θεραπείες των δαιμονισμένων μας δείχνουν ότι πλησιάζει το τέλος της κυριαρχίας του Σατανά και η προσωρινή εξουσία που έχει επί της γης. Το μυστικό όμως της πλήρους θεραπείας είναι η προσευχή, η νηστεία, η ταπείνωση και η άσκηση. Είναι τα δυνατότερα όπλα εναντίον των δαιμονίων, μια εκκλησιαστική στάση ζωής που τρέμει ο Σατανάς. Στο θέμα των παραλυτικών. Θεραπεύοντάς τους ο Ιησούς είναι σαν να μας λέει ότι ο ανθρώπινος πόνος μόνο μέσω εκείνου όχι απλά θεραπεύεται αλλά και υπομένεται και εξαγιάζεται. Ανώτερο και από τη θεραπεία του πόνου και της αρρώστιας που χορηγεί ο παντοδύναμος Κύριος δια του Αγίου Ευχελαίου, των προσευχών, της Εκκλησίας και των Αγίων Λειψάνων είναι το θυσιαστικό ανασύκωμα και η εκούσια μεταφορά του σταυρού του πόνου, σωματικού και ψυχικού, μέχρι τα γεμάτα πληγές πόδια του ίδιου του Χριστού εκείνος γεύτηκε και γνωρίζει πλέον τι σημαίνει πόνος. Περισσότερο από όλους μας. Και όταν το μαρτύριό μας συναντά το δικό του μαρτύριο, ο πόνος γίνεται λυτρωτική πύλη και πέρασμα αγιαστικό σε μια ζωή κοινωνίας και συνάντησης με το χορηγό της υγείας και της ζωής. Και κάτι άλλο, αγαπητοί ακροατές. Ο Χριστός καταργεί το θάνατο. Ο Ιησούς είναι η ίδια η ζωή είναι η ζωή που μοιράζει απλόχερα τη ζωή. Η Ανάσταση είναι ο τρόπος ζωής του πνευματικού βασιλείου του και η δική του Ανάσταση αποτελεί την εγγύηση για τη δική μας Ανάσταση. Οι νεκραναστάσεις που πραγματοποίησε ο Θεάνθρωπος ήταν η απαρχή της νίκης κατά του θανάτου. Η Εκκλησία αντιτίθεται σε ό,τι αρνείται τη ζωή, στην αυτοκτονία, τις εκτρώσεις, τον πόλεμο και άλλα πολλά. Και εξασκεί τη φιλανθρωπία, συμβάλλει στην επικράτηση της ειρήνης, την οικοδόμηση του πολιτισμού, στην αλάτωση της πείνας, των άθλιων συνδικών διαβίωσης. Γιατί αυτή η ζωή μας ενδιαφέρει όσο και οι άλλοι. Οι χριστιανοί δεν είναι ούτε αρνητές της ύλη και των σωμάτων τους, ούτε απεσιόδοξοι κριτές της ιστορίας. Αγωνίζονται για τη μεταμόρφωση της ιστορίας σε βασιλεία του Ιού του Θεού, αρχίζοντας από την επικράτηση του θελήματος του Θεού εντός ημών. Άλλο ένα θαύμα ήταν ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων και των δύο ψαριών. Μας συμπεσημένει πως η διδασκαλία για τις ενέργειες του Λόγου του Θεού πάνω σε όλη την πλάση γίνεται ορατή. Όπου ο Θεός ευλογεί εκεί ως φυσικός τρόπος ζωής υπησέρχεται το θαύμα. Εκεί οι στήρες γυναίκες τεκνοποιούν. Εκεί τα ελάχιστα ψάρια και οι άρτη αρκούν για να θρέψουν χιλιάδες κόσμου. Εκεί προκύπτει ο κόσμος εκ του μηδενός. Εκεί η παρθένος λαμβάνει εκ πνεύματος Αγίου. Εκεί είναι η κάταιε της φύσεως η τάξης. Εκεί οι νεκροί εγείρονται. Το μυστικό λοιπόν της χαράς, της δημιουργίας του Αγιασμού και της Θεώσεως είναι η ευλογία του Θεού. Ο Χριστός ναι, περπατά και επί στη θάλασσα. Η κυριαρχία του Θεού επί της χτίσεως, ο Χριστός με την υποταγή των στοιχείων της φύσεως, στην εξουσία του δείχνει το ακατάβλητο της δυνάμεώς του, και τη μεταμόρφωση των Αγίων σε πολίτες της Βασιλείας του. Αλλά και το θαύμα της θεραπείας του λεπρού, η θέληση του Θεού συναντά το ναι της ελευθερίας του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος πει όχι, αρνηθεί τον τριαδικό Θεό στη ζωή του, εκεί ο Θεός δεν παραβιάζει κλειστέ πόρτες, αποσύρεται. Θα λέγαμε εκουσίως και εντός εισαγωγικών νικημένος. Στην προκειμένη περίπτωση ο λεπρός είναι που ζητάμε πάθος τη θεραπεία του από τον μόνον δυνάμενον σώσε. Η θεραπεία μας επομένως εξαρτάται από εμάς τους ίδιους, αλλά στις περιπτώσεις που ο Θεός φαίνεται να κοφεύει, έχει και πάλι το λόγο του. Μέσα στα θαύματα του Χριστού συγκαταλέγεται και εκείνο που είπαμε της ξηρανθής ησικής. Ο Χριστός καταράστηκε μία σικιά και το δέντρο μέσα σε ελάχιστε λεπτά ξεράθηκε. Το θαύμα πρέπει να το δούμε όχι συναισθηματικά και φυσιοκρατικά, αλλά διαχρονικά και πανανθρώπινα. Η πράξη αυτή του Χριστού μπορούμε να δούμε ότι έχει τρεις κύριες παραμέτρους και μας διδάσκει ότι αν και βαδίζει προς το ζωπιό του πάθος ο Κύριος θέλει να μας δείξει ότι δεν είναι αδύναμος αλλά παντοδύναμος. Δεύτερον, κάθε οργανισμός που αποκόπτεται από την πηγή της ζωής του που είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού ξεραίνεται και στη φωτιά πετιέται και αφανίζεται. «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή μας», λέει ο ίδιος. «Εγώ είμαι το αμπέλι και εσύ στα κλίματα», μας διδάσκει. το αμπελι και εσυ τα κοπεί η κλιματόβεργα και τα ολόδροσα στα φύλλα από το αμπέλι και χάσει τους χυμούς της ζωής, θα εξελιχθεί σε κούτσορο και άχρηστο υλικό». Και τρίτον, «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε», μας τον θετεί. «Κανήθις μαθητής δεν μπορεί να γίνει ανώτερος από τον Κύριό του μα επισημαίνει. Ο κόσμος λοιπόν δεν μπορεί ουσιαστικά να αλλάξει προς το καλύτερο αν δεν μεταμορφωθεί από τη χάρη του Χριστού. Ο αγιασμός βέβαια δεν είναι ηθική πράξη με επιδερμικό περιεχόμενο αλλά οντολογική αλλίωση που εκ βάθρων καρδίας μεταλλάσσει τον άνθρωπο προσωπικά και όλη την ανθρωπότητα γεωγραφικά. Και φτάνουμε στο πιο βασικό ερώτημα της σημερινής μας εκπομπής μας χρειάζονται τελικά τα θαύματα σήμερα. Αναφέραμε τις απόψεις των πατέρων της Εκκλησίας μας. Τα σημεία και θαύματα γινόντουσαν παλαιότερα για να οδηγηθούν στη σωτηρία η εθνική. Ο Θεάνθρωπος μακάρισε τους μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Το μέγιστο δηλαδή θαύμα είναι η αυτοεγκατάληψη του ανθρώπου στα χέρια του Θεού. Οι άνθρωποι που έχουν υποδολωθεί στο κοσμικό φρόνημα και σαρκικό πνεύμα ενοχλούνται ακούγοντας για θαύματα διότι αντιπαθούν το πνεύμα του Θεού και νιώθουν ενοχές. Όσοι επιζητούν τα θαύματα βρίσκονται σε δρόμο πλάνης αφού είναι πολύ εύκολο να οδηγηθούν στη φιλαυτία και ματαιοδοξία στη μείωση του πνευματικού αγώνα για κάθαρση, φωτισμό, στην ψυχική νέκρωση και το θάνατο. Επομένως, αγαπητοί ακροατές, στους πραγματικά πιστούς ορθόδοξους χριστιανούς δεν χρειάζονται τα θαύματα. Παρά μόνο πρέπει να παρακαλάμε να μας δίνει ο Θεός υπομονή στις λήψεις και αρετές για να αντέξουμε στις δυσκολίες της ζωής. Κουράγιο και δύναμη εξήψου για να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές δοκιμασίες. Άγια ζωή και ταπείνωση για να αντέχουμε στους πειρασμούς. Ρωτήσανε κάποτε το γέροντα Παΐσιο στο Άγιον Όρος αν υπάρχουν σύγχρονοι γέροντες που κάνουν θαύματα. Και απάντησε ο γέροντας Παΐσιος ότι ο Θεός ποτέ δεν δίνει όλο κρέας, αλλά δίνει πάντοτε και λίγα φασόλια. Με αυτά τα λόγια αγαπητοί ακροατές του γέροντα Παϊσίου και επικαλούμενοι και τη χάρη του σημερινού τιμωμένου Αγίου μας, μία ακόμη εκπομπή συντροφιά με τους Αγίους του Ράδιο Ελπίδα έφτασε στο τέλος της διαπραγματευτήκαμε σήμερα 22 Σεπτεμβρίου το θέμα του θαύματος. Πιστεύω να ενισχυθήκαμε όλοι από τον κρυστάλλινο λόγο της Αγίας μας Εκκλησίας. Αγαπητοί ακροατές, το μεγαλύτερο θαύμα της ζωής μας είναι ότι αξιοθήκαμε να γνωρίσουμε τον ίδιο τον Χριστό. Ω αύριο να είστε όλοι καλά. Ο Θεός και οι Άγιοι μαζί μας. Χαίρετε. Συντροφιά με τους Αγίους Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία